Από εχθές έχει ξεκινήσει η εβδομάδα τσίρκου, που είναι ένα νέο πρόγραμμα που ξεκινάει στη Ρόδο μας και μάλλον από ό,τι έχω ακούσει και στην Ελλάδα. Έχουμε μαζέψει παιδιά από όλες τις ευάλωτες και μη κατηγορίες, προσφυγάκια, Ρωμά, παιδική μέρημνα, τυπικής ανάπτυξης και όλοι μαζί έχουμε αρχίσει να τα εκπαιδεύουμε σε δραστηριότητες τσίρκου και αθλητικές δραστηριότητες. Έχουν έρθει εκπαιδευτές από 5 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας μας. Το πρόγραμμά μας είναι όλο εθελοντικό, με σκοπό να δείξουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να φτιάξουμε έναν ωραιότερο κόσμο. Και θα δώσουμε θεατρική παράσταση με όλα όσα έχουμε μάθει το Σάββατο 14 Απριλίου και ώρα 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Ροδίνι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ότι όλες αυτές οι διαφορετικές κατηγορίες μπορούν να συνεργαστούν απόλυτα. Είναι πάρα πολύ φιλικά τα παιδιά μεταξύ τους, υπάρχει πάρα πολύ ενέργεια. Θέλουν όλα τα παιδιά να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και είναι πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Μου έχει κάνει εντύπωση το πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα και τόσα χρόνια πώς δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να ενώσουμε τα παιδιά όλου του κόσμου και είναι πρωτόγνωρο για μένα και για όλους μας. Τρομερά εντυπωσιακό, γιατί την πρώτη μέρα όλοι είχαμε αγωνία για το πώς θα αντιδράσουν οι διαφορετικές κατηγορίες των παιδιών μεταξύ τους. Ερχόμενοι όλοι εδώ, είδαμε ότι τα παιδιά ήταν σε πλήρη συνεργασία και φιλία μεταξύ τους. Γενικότερα, η πρώτη μέρα ήταν κουραστική, γιατί έπρεπε να δοκιμάσουν όλες τις δραστηριότητες. Διδάσκονται 6 διαφορετικά πράγματα εδώ: μπάσκετ, χορός, μουσική, ακροβατικά, ζογκλερικά, ξυλοπόδαρα. Και την πρώτη μέρα τα παιδιά είδαν τι μπορούν να κάνουν και στο τέλος της ημέρας βγήκε πρόγραμμα για το τι αρέσει στο καθένα βάσει των δικών τους επιλογών και από σήμερα πια ξεκινάμε κανονικά τις εκπαιδεύσεις μας μέχρι και την Παρασκευή. Τα παιδιά μαθαίνουν διάφορα ζογκλερικά, χορό, μουσική. Κυρίως μαθαίνουν να συνεργάζονται το ένα με το άλλο. Μαθαίνουν να αποκτάνε φιλίες με διάφορες κατηγορίες, να μην υπάρχει περιθωριοποίηση, ότι είμαστε όλοι φίλοι μεταξύ μας. Και το κλίμα είναι πάρα πολύ αρμονικό και ωραίο. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα που γίνεται φέτος στη Ρόδο θα βρείτε στη σελίδα που έχουμε δημιουργήσει στο Facebook Children Circus Week και για τον οργανισμό μας στην Γερμανία που μας βοηθάει σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο να δημιουργήσουμε αυτό το πρόγραμμα είναι playground.de όπου εκεί είναι όλα τα εθελοντικά προγράμματα που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία 20 χρόνια από τον οργανισμό.